Με τηλεκπαίδευση συνεχίστηκαν σήμερα τα μαθήματα στο δεύτερο ΕΠΑΛ της Λάρισας, όπου το κτίριο κρίθηκε κατάλληλο λόγω σεισμού και η προτινόμενη λύση δεν είχε αποτέλεσμα, με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης να προτείνει ως κατάλληλη λύση το κτίριο του ΤΕΙ. Ένα μόνο πρόβλημα έχει να κάνει με το δεύτερο ΕΠΑΛ, το οποίο ο Σύλλογος Δασκόντων και η Διευθύντρια του Σχολείου ζήτησαν να μην γίνουν τα μαθήματα στα ΤΕΗ όπως είχαμε κάνει εμείς πρόταση, και η Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Επιλέχθηκε η λύση να φιλοξενηθούν στο τρίτο γυμνάσιο. Σήμερα δυστυχώς δεν λειτουργήσε διαζώση το σχολείο αυτό. Θα κάνει τηλεεκπαίδευση. Ελπίζω με τις αποφάσεις και του Δημάρχου και της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που είναι αρμόδιοι να λυθεί το θέμα και να τακτοποιηθούν και τα παιδιά αυτά. Προσωπικά κρίνω ότι φρονιμότερη λύση είναι η φιλοξενία τους στο κτίριο το ΤΕΗ, όπου υπάρχουν αίθουσες εκεί και θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα της βάρδιας, να είναι και αυτά τα παιδιά σε πρωινή βάρδια. Στο μεταξύ, έντονη είναι η διαμαρτυρία των καθηγητών του Γυμνασίου και Λυκείου Φαλάνης για την απόφαση του Δήμου Λαρισαίων να συστεγαστούν τα εν λόγω σχολεία με το Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης. Οι εκπαιδευτικοί σε ανακοίνωσή τους εκφράζουν την απόλυτη αντίθεσή τους στην απόφαση που τους κοινοποιήθηκε ευνηδιαστικά, δηλαδή την Παρασκευή, στο παραένα, όπως λένε, της επανέναρξης των μαθημάτων, γεγονός που δεν επέτρεψε καμία προπαρασκευή για την υποδοχή ενός ολόκληρου σχολείου 300 ατόμων με 13 τμήματα εν λειτουργία. Η απόφαση, αναφέρουν, είναι υγειονομικώς απαράδεκτη, καθώς 700 συνολικά άτομα, μαθητές, εκπαιδευτικοί και βοηθητικό προσωπικό, υποχρεώνονται να λειτουργήσουν σε ένα χώρο μόλις 1.000 τετραγωνικών, χωρίς να υπάρχει παραμικρή ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας, και καλούν το Δήμο Λαρισαίων να επανεξετάσει την απόφαση.